If you are home, αν είσαι στο σπίτι, ακολουθήσατε τις οδηγίες μου. Μερικοί από εσάς μπορεί να είδατε κάποιους από τους συγγενείς σας που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ακριβώς έκανε και η Βίκη. Αλλά ακόμα και αν δεν τους είδατε, θέλω να ξέρετε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Είναι ακόμα μαζί μας. Και οι αγαπημένοι μας είναι μαζί μας. Με κάποιο τρόπο πρέπει να κρατάμε την ελπίδα να τους ξαναδούμε. Πάντοτε θα είναι μαζί μας. Πάντα θα είναι μαζί μας. Σαν άγγελο. Έχεις έναν άγγελο. Τώρα, από αυτό που βλέπω, τη βλέπω να χαμογελάει. Εμπιστέψτε με, αισθάνομαι ότι δεν υποφέρει. Είναι χαρούμενη. Και εγώ πιστεύω πως είναι χαρούμενη. Βλέπεις? Έχεις πολύ καλές αναμνήσεις μαζί της. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα πολύ ζεστό άτομο που έκανε πάντα δουλειές στο σπίτι και με κάποιο τρόπο ήθελες να τη βοηθάς. Μερικές φορές που δεν ήθελες να το κάνεις, το έκανες. Συνήθιζε να μαγειρεύει για σένα και το διασκέδαζες. Μία από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις που έχεις είναι όταν έπαιρνε κάποια ρούχα και τη βοηθούσε να τα διπλώσει. Μου έλεγε πως είναι πολύ σημαντικό να σιδερώνουμε τα ρούχα μας σωστά και να τα διπλώνουμε με το σωστό τρόπο. Πάντα τα ρούχα μου ήταν πολύ καθαρά και καλά σιδερωμένα. Λοιπόν, άκου αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι ο θάνατος είναι εχθρός. Γιατί πάντα έρχεται τη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Όπως όλοι έχουμε χάσει συγγενείς, φίλους, με το θάνατο. Αλλά πάντα ευχόμουν και εύχομαι να είχα ακόμα μία μέρα σε αυτή τη ζωή. Απλά για να τους κάνω να ξέρουν πόσο πολύ τους αγαπώ. Χωρίς ένα διάλειμμα για να περιμένω να τους ξαναδώ. Αλλά μιας και εμείς οι δύο συμφωνούμε ότι αυτό είναι απλά ένα διάλειμμα, θέλω να έχεις αυτό το λουλούδι. Άκουσε με. Αυτό το λουλούδι θα πεθάνει σύντομα. Αλλά σε παρακαλώ, κράτησέ το ακόμα και αν πεθάνει, για να θυμάσαι το συνέστημα που σου δίνω. Είναι κάτι που δεν έχεις ξανανιώσει. Κράτησέ το και θυμήσου πως όπως αυτό το λουλούδι θα είναι μικρό για σένα, όλοι οι αγαπημένοι μας θα είναι πάντα μαζί μας. Είναι απλά ένα διάλειμμα, δεν είναι το τέλος. Για να τελειώσω, ας δώσουμε ένα όνομα σε αυτό το τριαντάφυλλο. Σκέψε το όνομα της γιαγιάς σου. Βλέπω πάλι αυτό τον καθρέφτη. Τώρα έχει νόημα. Είχε η γιαγιά σου το ίδιο όνομα. Βασιλική. Και αυτό είναι σαν καθρέφτης. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν την έβλεπες σαν γιαγιά σου. Είχατε το ίδιο όνομα. Οπότε ας το ονομάσουμε Βασιλική. Και το επιθετό μας ήταν το ίδιο. Βλέπεις, αυτό είναι ο καθρέφτης σου. Αυτός είναι ο άγγελός σου. Αυτό είναι το τριαντάφυλλό σου. Σε ευχαριστώ που με συνόδευσες απόψε. Θέλω να σ' αγκαλιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Θα το κρατήσω. Κράτησε το μαζί σου για πάντα. Ο Θεός να σε έχει καλά.
Λοιπόν, δεν θα ήθελα τώρα να πω τίποτα απολύτως, να μην χαλάσω, αν και όταν ακούω για θάνατο. Είναι καταπληκτικός. Είναι, έχει έναν τρόπο. Όχι, εγώ που δεν αφηγείται. Βλέπω το θάνατο τόσο πολύ άσχημα και τόσο πολύ μακάβρια. Βλέπω ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο μέρος. Αναγκαστικά, γιατί ο Θεός το διαλέγει αυτό για μας. Και εκεί είμαστε ένα αστέρι που λάβει και κοιτάμε τους αγαπημένους από κάτω. Ο Αρκάς λέει. Δεν το σκεφτόμουν αυτό για να με βοηθάει, ίσως, και μου έχει μείνει έτσι. Ο Αρκάς λέει ότι η ζωή μας είναι μια διάκοπη πορεία προς το θάνατο. Άσε που και στον δρόμο μπορεί και να πεθάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εγώ έχω μια τάση όταν ακούω για θάνατο, έτσι λίγο να λέω και καναστιάκι για να το διασκεδάσουμε. Είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που αφηγήθηκε ο τρόπος. Είχε μια ευαισθησία. Ξέρω ότι η μαμά σου πολύ καλά. Ναι. Είναι πανέμορφη κι αυτή. Ναι. Μοιάζεται πάρα πολύ. Με τη γιαγιά. Η γιαγιά είναι η κριτική γιαγιά αυτή. Υπάρχει και μαζεύει τα Χανιά τώρα μαζί με τη μαμά μου που είναι και αυτή στα Χανιά. Και μπορεί να έρθει να πάρει και το λουλούδι. Λοιπόν. Η άλλη γιαγιά είναι που έρθει, που είναι πολύ μάλιστα μικρή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τώρα την ετοιμιγορία του Γιούρι Γκέλλερ για τον Νέφες. Okay. Νέφες. You know, your continuing spiritual το συνεχές πνευματικό και μυστικιστικό σου ταξίδι and your way in of stepping και ο τρόπος που περνάς into the afterlife στη μεταθάνατο ζωή is very intriguing. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Although your performances do not contain danger, παρόλο που οι παρουσιάσεις σου δεν έχουν τον κίνδυνο. I always say that mystical experience πάντα λέω ότι οι μυστικιστικές εμπειρίες ξυπνούν απίστευτα δυνατά συναισθήματα. Κοίταζα και στο κοινό και είχαν πραγματικά εκστασιαστεί με το πείραμά σου. Πάντως, παρόλο που είναι ένα ευαίσθητο θέμα, πιστεύω ότι το τράβηξες χρονικά πολύ. Εντάξει. Για να κάτσω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, οκ, Γιούρι. Κρίστο. Το τράβηξε λίγο περισσότερο όπως είπες, είχε, αλλά το θέμα είναι να παρακολουθείς κάποιον. Αν καταφέρει να σε κρατάει, αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι ο Νέφες είχε πολύ έτσι ένα ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης που μας έκανε να τον παρακολουθήσουμε.